μήνας Απρίλιος βρίσκεται στην καρδιά της Άνοιξης με τον νεαρινό ουρανό στο αποκορύφωμά του, ενώ καθώς ο καιρός γίνεται καλύτερος, θα έχουμε περισσότερες ευκαιρίες να απολαύσουμε καθαρές νύχτες σε άνετες θερμοκρασίες. Καθ' όλη τη διάρκεια του μήνα και προς την Ανατολή, ο Δίας, η Αφροδίτη, ο Άρης και ο Κρόνος θα φαίνονται σαν να βρίσκονται σε μία ευθεία στον ουράνιο θόλο. Όσο περνάνε οι μέρες, ο χορός των πλανητών θα συνεχίζεται, ενώ η καλύτερη μέρα για την παρατήρησή τους μπορεί να θεωρηθεί η 21η Απριλίου στις 6 το πρωί. Χρησιμοποιώντας ένα μικρό τηλεσκόπιο ή ακόμα και κιάλια, μπορούν να αποκαλυφθούν λεπτομέρειες από όλους τους πλανήτες. Να σημειωθεί ότι αυτή η ευθεία είναι μόνο φαινομενική, καθώς στην πραγματικότητα οι πλανήτες βρίσκονται σε διαφορετικές θέσεις πάνω στις ξεχωριστές τροχές τους. Κοιτώντας προς τα ανατολικά κατά τις 10 το βράδυ, θα μπορέσουμε να εντοπίσουμε τον Αρκτούρο, το φωτεινότερο άστρο του αστερισμού του Βοότη. Περίπου 10 μοίρες προς τα επάνω βρίσκεται το σφαιρωτός μήνος Μεσιέ 3, ένας όμορφος στόχος ορατός ακόμα και με ένα μικρό τηλεσκόπιο. Νότια του Βοότη έχουμε τον αστερισμό της Παρθένου, με το φωτεινότερο άστρο του, τον Στάχη ή Σπίκα, ένα διπλό σύστημα μπλε αστέρων. Περίπου 2 μοίρες νότια του χεριού της Παρθένου βρίσκεται ο εντυπωσιακός γαλαξίας Σομπρέρο, με το διαστημικό τηλεσκόπιο Hubble να έχει απαθανατήσει τον δίσκο σκόνης από τον οποίο πήρε και το όνομά του. Κατά τα μεσάνυχτα και κοντά στο Ζενίθ θα παρατηρήσουμε τον αστερισμό της Μεγάλης Άρκτου. Το γνωστό της σχήμα τον κάνει εύκολα αναγνωρίσιμο, ενώ λόγω της θέσης του ψηλά στον ουράνιο θόλο, τα άστρα του φαίνονται καθαρά και πιο φωτεινά. Πάνω από τους ώμους της Άρκτου βρίσκονται αρκετοί γαλαξίες, όπως ο γαλαξίας του Μποντέ, ο γαλαξίας Πούρο και ο NGC 3077. Παρόλο που είναι δύσκολη στόχη για έναν ερασιτέχνη αστρονόμο, τα μεγάλα τηλεσκόπια που έχει στη διάθεσή της η ανθρωπότητα έχουν αποκαλύψει τους εντυπωσιακούς σχηματισμούς τους. Τα μεσάνυχτα, κοιτώντας προς τον νότο, θα εντοπίσουμε τους αστερισμούς της Παρθένου και της Κόμης Βερενίκης. Σε καλές καιρικές συνθήκες και μακριά από τα φώτα της πόλης, θα μπορέσουμε να παρατηρήσουμε ολόκληρους τους σχηματισμούς των αστερισμών με γυμνό μάτι. Ανάμεσα στους δύο αστερισμούς βρίσκεται το γαλαξιακός μήνος της Παρθένου, μια συγκέντρωση περίπου 1500 γαλαξιών, μέρος του οποίου είμαστε και εμείς. Ο γαλαξίας μας, ο γαλαξίας της Ανδρομέδας, ο γαλαξίας του Τριγώνου και άλλοι δεκάδες μικρότεροι γαλαξίες νάνοι αποτελούν το τοπικό γκρουπ, μια μικρή ομάδα γαλαξιών δέσμια μεταξύ της από την κοινή τους βαρύτητα. Προχωρώντας ακόμα πιο έξω, είναι που έχουμε το Σμήνος της Παρθένου, ενώ μαζί με άλλες 100 περίπου ομάδες γαλαξιών αποτελούν το γαλαξιακό υπερσμήνος της Παρθένου. Τέλος, το υπερσμήνος της Παρθένου ανήκει και αυτό σε ένα μεγαλύτερο σχηματισμό εν ονόματι υπερσμήνος Λανιακέα, που σημαίνει απέραντος παράδεισος στην τοπική γλώσσα της Χαβάης. Στην εικόνα αυτή αναπαριστούνται οι κινήσεις των γαλαξιακών ομάδων λόγω της βαρύτητας, με τη θέση του δικού μας γαλαξία να φαίνεται με την κόκκινη κουκίδα. Να σημειωθεί ότι ακόμα και το Λανιακέα δεν είναι παρά ένα κομμάτι του κοσμικού ιστού που παρατηρούμε στο ορατό σύμπαν και όσο περισσότερο κοιτάμε την πλήρη εικόνα του ιστού,
τόσο μικρότερη φαίνεται να είναι η εκτενής γαλαξιακή μας γειτονιά. Ας απολαύσουμε όμως μερικούς από τους γαλαξίες τους Μήνους της Παρθένου, ένα παράδειγμα της ποικιλίας σχηματισμών που υπάρχουν στο σύμπαν. Αυτός ήταν λοιπόν ο ουρανός της Ελλάδας για τον Απρίλιο. Ευχαριστούμε που μας παρακολουθήσατε και σας ευχόμαστε έναν όμορφο μήνα με καθαρούς ουρανούς.